κοινωνίας με τη λαϊκή συσπήρωση. Γεια σας! Αγαπητές φίλες και φίλοι, συναγωνιστές, συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα από τη Θεσσαλονίκη στέλνουμε μήνυμα αντεπίθεσης και ελπίδας σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Μήνυμα στήριξης στο πραγματικά νέο και διαφορετικό. Με ισχυρό ΚΚΕ και λαϊκή συσπήρωση μπορούμε από καλύτερες θέσεις να διεκδικήσουμε όλα τα απαραίτητα έργα και υποδομές που λείπουν τώρα από την περιφέρειά μας. Έργα και υποδομές που τώρα είτε δεν θεωρούνται επιλέξιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΕΣΠΑ, είτε κόβονται και ράβονται στα μέτρα ενός προϋπολογισμού της περιφέρειας που δεν επαρκεί για να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες. Θα έχουμε λοιπόν στο επίκεντρο της προσοχής μας τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού που να καλύψει όλες τις περιφερειακές ενότητες και το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Την αντισεισμική θωράκιση με τον απαραίτητο προσεισμικό έλεγχο όλων των δημόσιων κτηρίων και ειδικά των σχολείων και ενίσχυση των μηχανισμών πολιτικής προστασίας. Ακόμα έργα για την προστασία του περιβάλλοντος με την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων και ελέγχων για τα ποτάμια μας, τις λίμνες μας, το θερμαϊκό, τη δυσοσμία στη Δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά και την αντιπυρική προστασία με την ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία και αναβάθμιση όλων των δασικών οικοσυστημάτων. Θα έχουμε στο επίκεντρο της προσοχής μας απαραίτητα μέτρα και ένταση των ελέγχων για να λειτουργούν σωστά οι χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, η αποκομιδή να ενισχυθεί η ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή. Ακόμα την ολοκλήρωση του αποχετευτικού συστήματος και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και σωστή λειτουργία αυτών. Φίλες και φίλοι, δέσμευσή μας είναι ότι θα διεκδικήσουμε παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, μεγάλα τμήματα του οποίου βρίσκονται σε τραγική κατάσταση. Να μην παραχωρηθεί η Εγνατία οδός σε ιδιώτες να καταργηθούν όλα τα διόδια. Ολοκλήρωση αναγκαίων έργων όπως το μετρό με γρήγορη επέκταση και προς τα δυτικά και προς την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ακόμα την άμεση βελτίωση της απαράδεκτης κατάστασης, ιδιαίτερα εδώ στη Θεσσαλονίκη με τις αστικές συγκοινωνίες. Αλλά και έργα για την ανάπτυξη των υποδομών παιδείας, αθλητισμού και πολιτισμού χωρίς συμπράξεις δημόσιο-ιδιωτικού τομέα που αποδεδειγμένα κοστίζουν πολλαπλάσια στο λαό μας. Θα ασκήσουμε πραγματική πίεση για στήριξη των υποδομών υγείας με σταθερή χρηματοδότηση στο ύψος των αναγκών και όχι με τα ψίχουλα που κατευθύνονται εκεί μέσω του ΕΣΠΑ, αλλά και αναβάθμιση των χώρων πρασίνου, αξιοποίηση των όποιων ελεύθερων χώρων και χώρων πρώην στρατοπέδων, απομάκρυνση στρατοπέδων από τον αστικό ιστό. Φίλες και φίλοι, είναι οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια πολιτική που στηρίζει τους επιχειρηματικούς ομίλους ένας δρόμος ανάπτυξης που στο επίκεντρο έχει τα κέρδη τους. Μια πολιτική που εφαρμόζουν από κοινού τόσο η διοίκηση Τζιτζι Κώστα που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία όσο και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εκλεκτός της οποίας είναι ο κύριος Γιαννούλης. Η αντιπαράθεση που προσπαθούν να στήσουν είναι ανούσια αφού συγκλίνουν στα βασικά και ουσιαστικά ζητήματα. Έχουν συνυπογράψει πολιτικά όλες τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μνημόνια, αντιλαϊκούς νόμους, την υποχρηματοδότηση της περιφέρειας αλλά και των Δήμων. Στηρίζουν μαζί με τους υπόλοιπους υποψήφιους αλλά και τη Χρυσή Αυγή την ταχύτερη μετατροπή της περιφέρειάς μας και της Θεσσαλονίκης σε πύλη εισόδου προς τα Βαλκάνια, σχεδιασμών των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιχειρηματικών πλάνων μεγάλων ομίλων στην ενέργεια, στις μεταφορές αλλά και σε άλλους κλάδους. Απορρίπτουμε αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς. Μετατρέπουν την περιοχή μας σε πεδίο ανταγωνισμών και κόμβο αντιθέσεων μεγάλων δυνάμεων και συμφερόντων.
είναι αυτοί οι σχεδιασμοί που έφεραν στο προσκήνιο και τη γνωστή συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ, η οποία είναι απαράδεκτη, γιατί καταρχήν ενισχύει τον δολοφονικό μηχανισμό του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια. Οφέλη από τη λεγόμενη συνανάπτυξη των Βαλκανίων θα έχουν μόνο οι επιχειρηματικοί όμιλοι, αυτοί δηλαδή που συνόδευσαν τον Πρωθυπουργό στην τελευταία αποστολή του στη γειτονική χώρα, και όχι ο λαός μας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, με ισχυρό ΚΚΕ και λαϊκή συσπήρωση στην περιφέρεια βάζουμε πιο δυναμικά στο προσκήνιο έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης που θα έχει στο επίκεντρο τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, τις πραγματικές δυνατότητες του τόπου μας και όχι τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Έτσι μπορεί να απογειωθεί η αγροτική παραγωγή, η βιομηχανία μεταποίησης, άλλοι δυναμικοί κλάδοι στους οποίους υπάρχει παραγωγική υποδομή στην περιφέρεια. Έτσι μπορεί να απογειωθεί η βασική και συνδυασμένη έρευνα, η καινοτομία με διασφαλισμένη χρηματοδότηση και σύνδεση με τις ανάγκες της κοινωνικής παραγωγής και όχι με τις εφήμερες ανάγκες της αγοράς. Έτσι μπορούν να αναπτυχθούν σύμφωνα με τις πραγματικές δυνατότητες της εποχής μας οι υπηρεσίες και οι υποδομές υγείας και πρόνοιας. Έτσι μπορούν να βρουν δουλειά χιλιάδες εργαζόμενοι, νέοι άνθρωποι, επιστήμονες από όλες τις ειδικότητες με αξιοπρεπές εισόδημα, με διασφαλισμένο ελεύθερο χρόνο και μάλιστα έχοντας την ευθύνη τους το σχεδιασμό, την υλοποίηση, τον έλεγχο της παραγωγής και των κοινωνικών υπηρεσιών. Σε αυτόν τον δρόμο δεν θα υπήρχε ανάγκη για εισαγωγή προϊόντων που μπορούμε να παράγουμε εδώ και μάλιστα ανώτερης ποιότητας. Δεν θα απαξιώνονταν βιομηχανίες όπως η Έλβο και η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Δεν θα παραδίδονταν ο ορυκτός πλούτος της περιοχής, ο χρυσός, σε πολυεθνικές εταιρείες. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, με ισχυρό ΚΚΕ και λαϊκή συσπήρωση μπορεί να ενισχυθεί το πραγματικό αντίπαλο δέος στο φασισμό και στην ακροδεξιά. Να γκρεμιστεί από την τρίτη εκλογική θέση η Χρυσή Αυγή. Να καταγραφεί εκλογικά η λαϊκή συσπήρωση πάνω από το ψηφοδέλτιο της Χρυσής Αυγής στην περιφέρεια. Να χωθούν στις τρύπες τους οι μαχαιροβγάλτες νοσταλγοί του Χίτλερ και της Χούντας, αυτοί που έχουν προδώσει αμέτρητες φορές το λαό μας. Γιατί πολλά παχιά, δήθεν προοδευτικά λόγια ακούμε από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο εκλεκτός του στην περιφέρεια είχε μέχρι πριν από λίγες μέρες στο περιφερειακό του ψηφοδέλτιο γνωστό ακροδεξιό από την Ημαθία. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, στις λίγες μέρες που έμειναν συμβάλλουμε για να φτάσει το ανατρεπτικό μας μήνυμα σε κάθε γωνιά της περιφέρειάς μας, για μια μεγάλη νίκη του λαού και εδώ στην περιοχή μας. Με ισχυρό ΚΚΕ στις ευρωεκλογές και λαϊκή συσπήρωση στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μπορούμε να κάνουμε την πραγματική διαφορά για να δυναμώσει ο αγώνας, να δυναμώσει η ελπίδα, να ανοίξει ο δρόμος για τη ριζική αλλαγή πορείας που έχει ανάγκη ο λαός μας, η νεολαία μας. Γεια σας!